επαγγελιών από πλευράς των επαγγελματιών υγείας έναντι του ΟΚΙΠΗ, κατά του ΟΚΙΠΗ καλύτερα, για τη διαχείριση των νοσοκομείων, διεξάγεται από το πρωί η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Υγείας και της Διεύθυνσης του ΟΚΙΠΗ. Στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ο Ανδρέας Παφίδης. Πάμε κοντά του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Ο τομέας της υγείας περνά κρίση τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν καταγγελίες από πλευράς γιατρών, από πλευράς νοσηλευτών, από πλευράς ασθενών για κακοδιαχείριση από τον ΟΚΙΠΗ των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι φωνές έφτασαν στα αυτιά τόσο του Υπουργού Υγείας, αλλά και του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει αναλάβει ένα ρόλο πυροσβέστη, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Mm-hmm. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται μια συνάντηση η οποία ξεκίνησε γύρω στις 10:30 το πρωί μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρόση συνάντηση είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλα, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Χριστίνα Γιαννάκη, και από πλευράς ΟΚΙΠΗ είναι ο κύριος Χρήστης Λοϊζίδης, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΙΠΗ, και ο Μάριος Παναγίδης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠΗ. Και εκεί τέθονται όλα τα προβλήματα επιτάπητος. Να αναφέρουμε, Ονούφρι, ότι όντως ο τομέας υγείας αντιμετωπίζει κρίση. Αντιμετωπίζει κρίση γιατί υπήρχαν καταγγελίες από πλευράς των κυβερνητικών γιατρών. Είδαμε και την απεργία πριν από περίπου 2 εβδομάδες για κακοδιαχείριση, για μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για μη τήρηση των συμφωνηθέντων από πλευράς του οργανισμού. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει έτσι αναστάτωση. Είδαμε και καταγγελίες από πλευράς της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών για υποστελέχωση των νοσοκομείων, ειδικά όσον αφορά το Μακάρι Νοσοκομείο, ναι, και το γεγονός ότι είναι. Ακριβώς. Για το τμήμα νεογνών, ότι υπάρχουν προβλήματα με τη στελέχωση σε πλευρά, από πλευρά νοσηλευτών. Είδαμε και καταγγελίες ασθενών για κακομεταχείριση ασθενών εντός των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Και όλα αυτά τα προβλήματα είναι που ανησύχησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωνε προχθές, μάλλον την Παρασκευή, στο εμβολιαστικό κέντρο στην Έγκομη, ότι θέλει όλες αυτές τις καταγγελίες να τις διαπιστώσει ο ίδιος, να ακούσει ο ίδιος τις καταγγελίες, να δει πώς είναι η κατάσταση με το ΟΚΙΠΗ. Και πλέον αυτό που συζητείται τώρα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν και με πολιτικές αποφάσεις, πέραν από το διάλογο δηλαδή. Αν θα αναλάβει δραστικά μέτρα ο ίδιος ο Πρόεδρος ή ακόμα και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, να αναφέρω μόνο, Φρύ, ότι με το που ανέλαβε είχε σαν προτεραιότητα του τόσο το ΙΕΣΥ, αλλά και να λύσει οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονταν. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε αποστείλει και επιστολή στον ΟΚΙΠΗ, τον οποίο ουσιαστικά του έθεσε έτσι ένα τελεσίγραφο για να πραγματοποιηθούν τα αναπτυξιακά έργα που προγραμματίζει ο οργανισμός, γιατί διαπίστωσε ότι βρίσκονταν εκτός των χρονοδιαγραμμάτων και είναι έτσι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπιση. Ναι. Και όλα αυτά τα προβλήματα θα συζητούνται μάλλον αυτή την ώρα στη συνάντηση με τον ΟΚΙΠΗ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά θα συζητηθούν και αύριο σε συνάντηση που θα έχει πάλι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, αλλά και την Οργάνωση Ασθενών. Και σε αυτό το σημείο, Νουφρία, αναφέρουμε ότι η Οργάνωση Ασθενών έτσι εξέφρασε μια μικρή δυσαρέσκεια που θα παρευρίσκεται την ίδια ώρα στη συνάντηση μαζί με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, γιατί όπως έτσι αναφέρουν, είναι κάπως παράδοξο κάποια προβλήματα που ίσως ήδη υπέτει να είναι οι γιατροί να τίθενται ενώπιον αυτών στον Πρόεδρο και όχι σε ιδιωτική συνάντηση. Μάλιστα. Και όλα αυτά, Νουφρίε, συνθέτουν έτσι ένα κοκτέιλ που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στον τομέα της υγείας και μένει να δούμε αν μετά από αυτές τις συναντήσεις που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θα λάβει οποιασδήποτε αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο ή αν θα προκύψουν έτσι, αν θα επιληθούν τα προβλήματα με κάποιο άλλο τρόπο, μέσα από το διάλογο, μέσα δεν από την υπάρχει άλλος τρόπος, διότι διάλογος προϋπήρξε, Ανδρέα, και συμφωνίες έγιναν. Το θέμα δεν είναι στο να καταλήξουν στη συμφωνία. Το ζήτημα είναι να υλοποιείται η συμφωνία αυτή. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι στο αν υπάρχει προθυμία να ακούσουν οι μεν τους δε και να προχωρήσουν και να συμφωνήσουν. Το θέμα είναι ποιος παρακολουθεί αν εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γόρδιος δεσμός. Και Ονούφριε, ακόμη και στον τομέα του διαλόγου, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ακούσαμε τις συντεχνίες να κατηγορούν τον ΟΚΙΠΗ ότι δεν προσέρχεται σε διάλογο ή ότι παίρνει μονομερείς αποφάσεις, ναι, ή ότι έτσι υλοποιεί τον, μάλλον δεν υλοποιεί το σχεδιασμό που έχει συμφωνηθεί. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν δηλώσεις μετά από τη συνάντηση. Προς το παρόν, εμείς, κυρίες και κύριοι.